Έτοιμος ο δυόσμος. Φύλλα φρέσκου δυόσμου. Θέλω το δυόσμο ότι θα κάνω με τυρόπιτα. Θεώρησα ότι η τυρόπιτα έχει τη θέση της στα αγαπημένα φαγητά, σε αυτά που βρίσκουμε στις ταβέρνες, στα μαγειρία και σε αυτά που κάνουμε κάθε μέρα στο σπίτι μας. Εγώ σήμερα θα σας δείξω μία διαφορετική τυρόπιτα, η οποία φουσκώνει και γίνεται πραγματικά σαν σουφλέ και παίζει λίγο με τις κόντρες. Είναι έντονα αρωματική γιατί έχει μέσα δυόσμο, έχει μαλακά ωραία τυριά που θα λιώσουν και έχει και σταφίδα μέσα. Αυτή η κόντρα του γλυκού και του αλμυρού είναι τέλεια. Πρώτα πάμε να φτιάξουμε τη γέμιση με τα τυριά. Πάω να πάρω τα τυριά μου από το ψυγείο. Θα χρησιμοποιήσουμε μοτσαρέλα, η οποία θα λιώσει μέσα στην τυρόπιτα και θα τη βοηθήσει να φουσκώσει όπως πρέπει. Θέλω αρκετή μοτσαρέλα. Θα βάλω σκληρό τυρί δανίας. Είναι ένα τυρί που δεν λιώνει. Κρατάει έτσι λίγο το σώμα που έχει. Και είναι και πικάντικο, είναι αλμυρούτσικο. Και χαβάρτι. Αυτό λιώνει ωραία. Και μ' αρέσει τώρα γιατί θα το κόψω σε πιο μεγάλα κομμάτια. Θα κόβεται σε ακανόνιστα κομματάκια. Λίγο μεγαλούτσικα τα θέλω. Έχουμε βάλει τα τυριά. Πάμε να βάλουμε και το φρέσκο δυόσμο. Μπόλικο τον θέλω το δυόσμο εδώ. Τα φιδούλα. Ανακατεύουμε καλά-καλά εδώ. Και πα, πιπέρι. Δεν θέλω αλάτι γιατί έχω το σκληρό τυρί δανίας που είναι αλμυρούτσικο, ό,τι πρέπει. Πιπέρι όμως θέλω. Ωραία. Πάει και αυτό. Είναι έτοιμο. Αφήνουμε αυτό στην άκρη και πάμε να φτιάξουμε την κρέμα. Τι θα χρειαστούμε. 3 αυγά. 300 ml κρέμα γάλακτος με όλα τις τα λιπαρά. Απαραίτητο στοιχείο για αυτή την κρέμα. 200 εδώ και άλλα 100 ml από εδώ. Αυτό ήταν. Ανακατεύουμε με έναν αυγοδάρτη μέχρι να σπάσουμε τους κρόκους από τα αυγά. Τέλεια και πάμε να προσθέσουμε βούτυρο λιωμένο. Αληθινό βούτυρο αγελάδας. Ωραία. Έτοιμο και αυτό. Λίγο πιπεράκι. Και μια ιδέα αλάτι. Η καλή πίτα όμως θέλει και καλό φύλλο ζύμης. Φύλλο κρούστας για μένα σήμερα. Ένα φύλλο που είναι ανθεκτικό. Θα δείτε πως αντέχει από άλευρα εκλεκτά ελληνικό φύλλο κρούστας. Αν πρέπει να δουλέψετε πολλή ώρα στον πάγκο, καλό θα είναι να σκεπάζετε τα φύλλα ζύμης για να μην στεγνώνουν. Χρησιμοποιώ φύλλο συντήρησης, φύλλο κρούστα συντήρησης. Υπάρχει και φύλλο ζύμης για την κατάψυξη. Γιατί η αλήθεια είναι πως έχει και την ευκολία του κι αυτό. Γιατί μια πίτα θα την κάνεις πάντα. Ειδικά αυτή την πίτα που είναι γρήγορη, θα την κάνετε στο πι και φι. Λοιπόν, βάζω την κρέμα και την απλώνω πάνω στο φύλλο κρούστας. Παίρνω εδώ τη γέμιση. Και ρίχνω γέμιση πασπαλιστά να πάει σε όλο το φύλλο. Η κρέμα που έχω βάλει θα βοηθήσει και τη γέμιση να κολλήσει. Ωραία. Και τώρα θέλω να μου τσαλακώσετε το φύλλο, αλλά να προσπαθείτε όσο γίνεται να κρατάτε τις σταφιδούλες μέσα για να μην είναι πάνω στην επιφάνεια, γιατί όταν τις το ψήσουμε, όταν θα είναι στο φούρνο θα καίγονται. Ωραία. Θα βάλω λίγο βουτυράκι στο ταψί μου κάτω. Έτσι όπως είναι. Με το χεράκι. Και πυθμένα και τυχώματα. Βάζουμε λοιπόν. Όψη το πρώτο. Συνεχίζουμε. Just keep
Ό,τι περίσσεψε από το φύλλο κρούστας το μαζεύουμε. Χρησιμοποιείτε εδώ το υλικό της συσκευασίας και το τυλίγετε καλά. Ωραία λοιπόν. Κοιτάξτε τώρα τι θα κάνουμε για να φουσκώσει πιο πολύ. Εδώ είναι σόδα, έτσι. Σόδα που πίνουμε. Θα ποτίσετε την πίτα με τη σόδα και θα βάλουμε και ένα αυγό. Το χτυπήσουμε με ένα πιρουνάκι. Έχετε φυσικά προθερμάνει το φούρνο, πάντα για τις πίτες, στους 180 βαθμούς. Εδώ είμαστε στα 35 λεπτά, 1/4 στις αντιστάσεις και μετά αερόθερμο. Να κάνουμε και μια αισθητική παρέμβαση, μαύρο σουσαμάκι. Αυτό ήταν λοιπόν. Πάμε να την ψήσουμε. Σε ένα μπολ βάζουμε τη μοτσαρέλα, το σκληρό τυρί, το χαβάρτι, τον δυόσμο, τη σταφίδα και το πιπέρι. Σε ένα δεύτερο μπολ ανακατεύουμε τα αυγά, την κρέμα γάλακτος, το βούτυρο και τέλος όλα το πιπερώνουμε. Αλείφουμε με το μείγμα αυγών το φύλλο κρούστας, προσθέτουμε τη γέμιση και τοποθετούμε τα τσαλακωμένα φύλλα σε βουτυρωμένο ταψί. Τέλος, περιχύνουμε με τη σόδα, το αυγό και πασπαλίζουμε με μαύρο σουσάμι. Έγινε η τυρόπιτα κούκλα. Έχει κρυώσει και λίγο. Πάμε να κόψουμε κομμάτι. Απλά μοναδική. Πάρα πολύ ωραία. Αυτή την πίτα επιμένω να τη φτιάξετε. Θέλω να τη φτιάξετε. Θα αρέσει σε όλους σας. Για την τυρόπιτα με σταφίδες και σόδα θα χρειαστούμε. Για το φύλλο. 6 φύλλα κρούστας, 4 αυγά, 300 ml κρέμα γάλακτος, 50 γραμμάρια βούτυρο, 500 ml σόδα και 2 κουταλιές της σούπας μαύρο σουσάμι. Για τη γέμιση. 300 γραμμάρια τυρί μοτσαρέλα, 300 γραμμάρια τυρί χαβάρτι, 300 γραμμάρια σκληρό τυρί Δανίας, μισό ματσάκι δυόσμο, 60 γραμμάρια μαύρες σταφίδες και πιπέρι.